Εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθητέ του Ιησού λέγοντες «Τι σαραμίζονες την εν τη βασιλεία των ουρανών» και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πεδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν «Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ώστις ουν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστινομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών. Και ως εάν δέξετε πεδίον τιούτον εν, επί το ονόματί μου, εμέ δέχετε. Ως δαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό εν ακρεμαστεί μήλος ο νικός επί των τράχυλων αυτού, και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Ουέ το κόσμο από των σκανδάλων, ανάγκη γάρεστην ελθύν τα σκάνδαλα. Πλην ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται. Είδε η χείρ σου ή όπου σου σκανδαλίζησε, έκοψον αυτά και βάλε από σου. Καλόν σι εστίν εις ελθύνη στην ζωήν χολών ή κυλών. Οι δύο χείρας, οι δύο πόδας έχοντα βληθύνε εις το πυρ το αιώνιον. Και ή ο οφθαλμός σου σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Καλόν σι εστί μονόφθαλμον εις την ζωήν εις ελθύν, οι δύο οφθαλμούς έχοντα βληθύνε εις την γη έναν του πυρός. Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων. Λέγω γάρι μην, ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανείς. Ήλθε γάρο Υιός του ανθρώπου σώσε το απολωλός. Τι ημιν δοκί. Εάν γέννητε την ή ανθρώπου 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, ουχή αφής τα 99 επί τα όρη πορευθείς ζητεί το πλανόμενον. Και αν γέννητε ευρύν αυτό, αμήν λέω ημίν ότι χέρι επ' αυτό μάλλον, ή επί της 99 της μη πεπλανημένης. Ούτως ουκ έστι θέλημα έμπροσθεν του πατρός ημών του εν ουρανείς, ή να απόλυτε εις των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισα στον αδελφόν σου. Εάν δε μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, ή να επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών, σταθεί παν ρήμα. Εάν δε παρακούσει αυτόν, υπέτη εκκλησία. Εάν δε και της εκκλησίας παρακούσει, έστω σοι ως περοεθνικός και ο τελώνης. Αμήν λέγω ημίν, όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό. Και όσα εάν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλιν λέγω ημίν, ότι εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής παρά του πατρός μου του εν ουρανείς. Ου γάρισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Τότε προσελθόν αυτό ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκεις?» Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Ου λέγω σοι έως επτάκεις, αλλά έως εβδομικοντάκεις επτά. Δια τούτο ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλή, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε, και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα, και πάντα όσα είχε, και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον επ' εμή, και πάντα σοι αποδώσω». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλησεν αυτόν, και το δάνειον αφήκεν αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσας αυτόν, έπνιγε λέγον, «Απόδοσμη ότι οφείλεις». Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμισον επ' εμή, και πάντα αποδώσωση». Ο δε ουκ ήθελεν, αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Ιδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα, και ελθόντες, διεσάφησαν το Κυρίο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, «Δούλε πονηρέ,
Πάσαν την οφειλήν εκείνην, αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με. Ουκ έδικε εσύ ελεήσε των σύνδουλών σου, ως και εγώ σε ηλέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, εωσού αποδώ παν το οφειλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού, από τον καρδιών ημών, τα παραπτώματα αυτών.